πήγαινε τρεις φορές. Ελά, δεν θα πήγα να δω. Πώς ένα θύτο. Εντάξει, κατεβαίνετε. Ένας-ένας. Ένας-ένας. Περιμένετε, παιδιά. Τι συμβαίνει τώρα. Γύρω-γύρω όμως θα φροντίσουμε, αυτό θα μείνει και όπως το βλέπετε. Θα το γεμίσουμε με χώμα, ούτως ώστε να μην αερίζεται η ρίζα του. Τώρα θα αρχίσουν οι κύριοι γύρω-γύρω και εσείς θα ρίχνετε χώμα, αλλά το χώμα θα πιέζεται από τα πλάγια κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να μην μπαίνει αέρας μέσα. Διότι αερίζοντας το θα το σαπίσει, δεν μπορεί μετά να δουλέψει όπως πρέπει. Καταλάβατε. Το ίδιο, όλες είναι κλαίωσες οι πιες αυτές, γιατί είναι το μέρος που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Όχι πολύ μαζί το γύρω, πάλι κι άλλο δεν το. Γύρω γύρω μια χώμα με τη λαπατά. Κάνετε γύρω γύρω. Δεν πειράζει, πρώτη φύγη. Έπαρε από εδώ Παύλο και Νίκο που είστε, ελάτε εδώ. Κάνε το πιάρι, έλα. Κάτσε, πατάω. Έτσι, πώς να του πατήσεις το πόδι. Ακριβώς μετά από 100 χρόνια, αυτό το δέντρο που θα είναι τεράστιο, δεν θα μπορούμε να το αγκαλιάσουμε 5 άτομα. Μετά από 100 χρόνια αυτό πάλι εδώ θα είναι. Εντάξει. Πρώτη θα ήθελα, αγαπητά μου παιδιά, για να σας ευχαριστήσω βεβαίως, παράληψη. Συμμετοχή την προσωπική τη δική σας στην ομάδα εθελοντών την οποία αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει, ομάδα εθελοντών του Βασίλου. Δηλαδή έχουμε μέλη γύρω στα 100. Τη μικρή την οποία με πολλές προσπάθειες κάναμε για να δροσιζόμαστε έτσι επί το πλήστον το καλοκαίρι. Είναι βέβαια φαινόμενο και απορίας άξιων, γιατί πολλοί προσπαθούν και λένε μα είναι δυνατόν στο Ρεόκαστο να υπάρχει μια λιμούνα και όπως από ό,τι βλέπετε βρήκαμε τον χώρο, τον εκμεταλλευθήκαμε καταλήλως. Υπάρχει μια πηγή η οποία αναβλύζει γύρω στα 500 μέτρα πιο πάνω από εδώ όπως βλέπετε. Φυσικά βάλαμε και τις πρώτες ας πούμε πάπιες μέσα εδώ, βλέπετε το σπιτάκι τους εκεί. Μέσα εκεί πάνε και γεννούν τα αυγουλάκια τους. Πολλά βέβαια εποάζουν και έτσι πολλά πλασιάζονται. Ευελπιστώ πως του χρόνου τέτοιο καιρό θα καμαρώνουμε εδώ περίπου 100 και πλέον μάπιες. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, 4 Δεκεμβρίου του 2004, 13 μαθητές και εγώ μαζί ο Διευθυντής από το πρώτο γυμνάσιο Ρεοκάστρου σε μια προσπάθεια του Δήμου για περισσότερο πράσινο. Όπως ξέρουμε όλοι μας, υπάρχει πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση στο Ρεόκαστρο. Η αναλογία του πράσινου με τον μπετόν γίνεται συνέχεια υπέρ του μπετόν. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ πέρα σήμερα να αλλάξουμε αυτό το αρνητικό ισοζύγιο. Ήρθαμε να κάνουμε δεντροφύτευση. Τελείωσε τώρα η δεντροφύτευση. Πίσω μας ακριβώς έχουμε την τεχνητή λιμνούλα που μας μίλησε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Όχι εμένα. Χαιρετίστε όλοι στην κάμερα. Γεια. Με τσιράζει τα κορδέστη. Γεια.